το οποίο λύσαμε κατά 90% αφορούσε αυτό που σας έλεγα να δώσουμε μια μορφή στο χάος. Διαλύσαμε την ιδωμένη με έναν τρόπο που έχει ξαναγίνει μονάχα μία φορά πριν από 35 χρόνια στην Κένια, χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς τίποτα. Ναι, αλλά δεν είναι σαφές τι έχει γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο, διότι όντως... Είναι όλος ο κόσμος αυτός. Όλος ο κόσμος μετακινήθηκε σε δομές. Μετακινήθηκε μέσα σε δομές οι οποίες είναι πρόχειρες. Υποστήκαμε και μια κριτική για την προχειρότητα κάποιων τέτοιων δομών. Ναι. Είπαμε ότι τίποτα δεν είναι πιο προσβλητικό για τους πρόσφυγες και για τους Έλληνες από την ιδωμένη. Και οι δομές αυτές βελτιώνονται καθημερινά. Άρα δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτοι τώρα, δηλαδή στην επικράτεια. Υπάρχει μονάχα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα μικρούς πυρήνες των 100-150 ανθρώπων. Μιλάμε για μεγαλύτερες καταστάσεις. Έχουμε να λύσουμε τις επόμενες μέρες το ζήτημα του ελληνικού. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί? Γιατί το ίδιο που κάναμε και στην... θα φτιάξουμε πρόχειρες δομές. Θα μπουν μέσα στις δομές. Θα φτιάξετε πρόχειρες δομές. Έχετε βρει το χώρο, έχετε έρθει στη συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εντός Αττικής. Κοιτάξτε, εντός Αττικής αυτά, στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Τι τύπου Σκαραμαγκά, ας πούμε? Όχι, όχι. Τύπου που χρησιμοποίησαμε στη Θεσσαλονίκη, εργοστασίων παλιών. Γιατί μιλάμε για μια μετεγκατάσταση για 2 μήνες. Το σχέδιό μας είναι το Σεπτέμβρη, με μια κάλμα πια, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπινες δομές, πιο καλές δηλαδή μόνιμες από αυτές. Το μόνιμες είναι κάτι που παίζει, αλλά θα έχουν έναν άλλο χαρακτήρα μόνιμότητα. Από την άλλη, τώρα μιλάτε για την Οδοχαρά. Εντάξει, στα νησιά όμως έχουμε κάνει τύπου γκέτο κάποια ζητήματα. Hot spots, ας πούμε. Στα hot spots, τα οποία έχουν δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις. Ακούστε να σας πω. Υπάρχει ένταση. Να τα λήξουμε ένα-ένα, αν θέλετε. Για να μάθει και ο κόσμος. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα κάνουμε μία ισοκατανομή των ανθρώπων που είναι στην Ενδοχώρα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ρηγμένη η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία. Μάλιστα. Έχει πιο πολύ κόσμο. Έχει πιο πολύ κόσμο από αυτό που της αναλογεί. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε κάνει μία ισοκατανομή. Θα έχουμε ετοιμάσει προγράμματα και θα... Έχουμε και τις μετεγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θέλουν να γυρίσουν μόνοι τους πίσω στις πατρίδες τους. Και θα τα προχωρήσουμε. Πολύ σημαντικό ότι μέσα σε 2,5 μήνες ήρθανε σε επαφή με την υπηρεσία ασύλου. Αυτό σας φαίνεται πολύ, αλλά για να καταλάβετε, στη Γερμανία, κύριε Λιριτζή, θέλει 5,5 μήνες. Εδώ πόσο θέλει. Σε 2,5 μήνες έχουμε ξεκινήσει, τα συνεργεία πηγαίνουν στους πρόχειρους καταβλισμούς και αρχίζει η προκαταγραφή για το άσυλο. Προκαταγραφή όμως. Ναι, αυτό στη Γερμανία ήθελε 5,5 μήνες. Για να έχουμε και μια άποψη μεγεθών, οι 60.000 που παγιδεύτηκαν εδώ πέρα σε 20 μέρες είναι σαν να παγιδευτούν στη Γερμανία 580.000. Πάμε τώρα στα νησιά. Στα νησιά έχουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Στα νησιά έχουμε τον εγκλωβισμό κάποιων ανθρώπων μέσα στο νησί, υπό περιορισμό, δηλαδή υπό απαγόρευση να φύγουν από το νησί, ώστε όταν ολοκληρωθούν από το νησί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ασύλου, να ξέρουμε ποιοι θα επιστραφούν με βάση τη συμφωνία στην Τουρκία και ποιοι θα τύχουν του δικαιώματος του ασύλου. Λοιπόν. Γιατί ενώ ξεκίνησε, κύριε Υπουργέ, η διαδικασία... Τις πρώτες μέρες. 150 άτομα, ένα... 200 άτομα. Εν πάση περιπτώσει, είχε ξεκινήσει. Πάγωσε. Διεκόπη, πάγωσε, σταμάτησε. Γιατί, κύριε Λιριτζή, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, αίτημα ασύλου κατέθετε το 1,5% αυτών που ερχόντουσαν. Όταν είδανε ότι επιστρέφονται, καταθέτει αίτημα ασύλου το 98%. Όταν είδαν ότι δεν μπορούν να φύγουν από εδώ, λέτε. Ναι. Άρα λειτουργήσε το κλείσιμο των συνόρων. Αυτό λέτε. Δεν λειτουργήσε το κλείσιμο των συνόρων. Πώς. Λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή Τουρκική Συμφωνία. Το κλείσιμο των συνόρων λειτουργήσε εις βάρος μας, σε εισαγωγικά, με την έννοια του ότι αυτοί οι άνθρωποι καταθέτουν αιτήσεις ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Τουρκική Συμφωνία λειτουργήσε προς όφελός μας. Έχουμε κοντή μνήμη. Πριν από 2-3 μήνες είχαμε 4.000 με 8.000 ανθρώπους κάθε μέρα να έρχονται στα νησιά. Ναι, το ξέρω. Σήμερα όταν έρχονται 180 ανησυχούμε. Ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Τόσο είναι ο μέσος όρος που έρχονται. Ο μέσος όρος που έρχονται είναι 100. Όταν τυχαίνει να έχουμε 180, χτες νομίζω λέμε είχαμε 180, είμαστε στα κάγκελα. Το φοβάστε αυτό τώρα από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία το έχει ως μια απειλή μόνιμη αυτό. Η δουλειά μου είναι να φοβάμαι, κύριε οικονόμου. Φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την Τουρκία.
Δεν φοβάμαι την Ευρώπη. Φοβάμαι και την Ευρώπη και την Τουρκία. Είναι διμερείς. Πρέπει και τα δύο μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Mm. Εμείς γεωγραφικά είμαστε στη μέση. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε ένα σχεδιασμό εμείς. Είναι ένας φόβος αυτός πολύ πιθανός. Ακούστε να πρέπει να το έχουμε, ναι. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, όχι. Το έχουμε στο μυαλό μας. Φτιάχνουμε διάφορα σχέδια. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση είναι να αρνείται να δημιουργηθεί ένα plan B και να επιμένει να πιέζει και στις δύο πλευρές για την εφαρμογή του plan A. Ναι. Το δεύτερο είναι σαφές ότι αν η συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία δεν ισχύσει, θα τυραννιστούμε. Θα τυραννιστούμε, δεν θα υπάρξουν εύκολες λύσεις. Επομένως, προς τον ισχυρότερο όπως τι λέτε, είναι ένας αριθμός, περίπου 8.000 πάτε, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά. Εντάξει, αλλά οι προοπτικοί να φύγουν από εκεί. Και πότε. Και πότε υπάρχει. Κύριε Λυριτζή, οι άνθρωποι αυτοί και να πάνε και σε θα φύγουν από δομές. Τα νησιά με δύο τρόπους. Εφόσον ισχύει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, ο μεγαλύτερος αριθμός τους θα επιστραφεί στην Τουρκία. Θα γυρίσει στην Τουρκία. Όσοι πάρουν άσυλο εδώ πέρα, ένας αριθμός τους θα φύγει για μετεγκατάσταση στην Ευρώπη και ένας αριθμός θα μείνει εδώ πέρα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε σαν χώρα να το αντέξουμε. Δηλαδή, είναι συνολικά 68.000, με κάποιον τρόπο οι μισοί θα φύγουν για το όνομα του Θεού. 30.000 ανθρώπους μπορούμε να τους αντέξουμε. Σε τι χρονοδιάγραμμα το λέτε αυτό? Εγώ θα σας έλεγα ότι θα ήταν αποτυχία εάν δεν φεύγανε από τα νησιά μέσα στον ερχόμενο 1,5 μήνα προς την Τουρκία. Νησί. Όσοι υποχρεούνται να φύγουν. Νομίζω ότι αυτοί που θα υποχρεούνται να φύγουν δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τα άσυλα και όλα αυτά. Είναι πάνω από τους μισούς. Άρα αυτό θα είναι ανακούφιση πολύ, λέτε, τα νησιά. Θα είναι μια τεράστια ανακούφιση. Ήδη όμως παίρνουμε μέτρα στα νησιά. Δηλαδή πάμε να δημιουργήσουμε δευτερεύοντες χώρους, ώστε να ανακουφιστούν, πάμε να χωρίσουμε εθνότητες, διορίζουμε αυτή τη βδομάδα διοικητές στα hot spot, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους θα είναι απόστρατοι αξιωματικοί, του δικού μας Υπουργείου όμως, με την έννοια ότι ξέρουν να διοικούν ένα στρατόπεδο, όλοι τους στη ζωή τι περάσαν εκεί. Αλλάξαν οι συνθήκες, έχουμε καινούργιες ανάγκες, πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαστε καλύτερα. Με τα οικονομικά τι κάνετε? Είμαστε καλύτερα, δεν λέει κανείς, αλλά... Με τα οικονομικά τα χρήματα που ξοδεύουμε εμείς από τον προϋπολογισμό μας. Ναι, τα χρήματα να σας πω, να προσθέσω αυτό που λέω, Δημήτρη, διότι ασκείται μια κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί, ρε παιδιά, τα λεφτά που έχουμε δώσει. Δεν τα ζητάμε. Δεν τα αφαιρούμε. Και δεν έχουν υποβάλει νομίζω και αίτημα. Γιατί δεν έχουν υποβάλει το αίτημα για να... Ναι, μα έχουν γίνει, γι' αυτό το λέω, επειδή έχουν γίνει ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί? Εάν εννοείται αυτή την ιστορία του να τα αφαιρέσουμε από τα δάνεια και χρέη και τέτοια πράγματα, θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον άλλον. Εγώ έχω κρατήσει τον εαυτό μου πολύ αυστηρά έξω από αυτού του είδους τα πράγματα. Μέσω του Υπουργείου, εντάξει. Θέλω επίσης να σας πω ότι... Παίρνουμε λεφτά απ' έξω. Το έχω ξαναπεί. Παντρεύεται η γραφειοκρατία των Βρυξελών με τη δική μας και κάνουν έναν πολύ αρμονικό γάμο και καθυστερούμε. Παίρνουμε όμως λεφτά. Έχουμε υποστεί μια αδικία. Πολλά χρήματα δοθήκανε σε οργανισμούς. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έγινε με ταπεινωτικούς λόγους. Έγινε γιατί δεν είχε άλλα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμοί σε πολλά πράγματα να έχουν πάρει παραπάνω λεφτά από εμάς. Προσπαθούμε όμως να τα αξιοποιήσουμε. Έχουμε μια εικόνα πόσα χρήματα έχουμε ξοδέψει εμείς από τον προϋπολογισμό μας, οι Έλληνες πολίτες δηλαδή, για το προσφυγικό? Νομίζω ότι θα αδικήσω την εκπομπή αν σας δώσω τώρα ένα ολοκληρωμένο νούμερο. Μπορώ να σας πω, όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχω, ναι. Αλλά δεν θέλετε να το πείτε. Όχι, δεν είναι ότι δεν θέλω να το πω. Είναι ότι αυτά τα νούμερα βγαίνουν συνέχεια, μπερδευόμαστε. Και εγώ είμαι πολύ κακός στα οικονομικά και φοβάμαι μήπως κάνω καμία πατάτα και μετά παίζει σε όλα τα κανάλια ότι ο Μουζάλας είναι. Μιλάμε για 7ψήφιο ή 8ψήφιο νούμερο? Άκουσα εγώ 300 εκατομμύρια γι' αυτό. Μιλάμε για πολλά. Είναι λίγα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Να σας δώσω ένα μέγεθος. Το φαγητό, ανεξάρτητα από το ποιος το πληρώνει, γιατί δεν το πληρώνουμε όλο εμείς, αυτών των ανθρώπων είναι περίπου 300.000 ευρώ την ημέρα. 300.000 την ημέρα, ναι, 70.000 άνθρωποι. Έτσι είναι, 70.000 άνθρωποι προς 5-80 είναι 350.000 την ημέρα, είναι ένα εκατομμύριο κάθε τρεις μέρες.
Δεν το πληρώνουμε όλο εμείς. Θα τα πάρουμε τα λεφτά αυτά. Αλλά ξέρετε, το φαγητό, ας πούμε, δεν μπορεί να περιμένει τους τρεις μήνες που χρειάζεται η εκταμίευση. Πρέπει να πληρωθεί τώρα. Ναι. Τώρα που συζητάμε για αυτά, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός. Ένας αριθμός από τους ανθρώπους αυτούς θα μείνει μόνιμα. Ένας άλλος αριθμός θα μείνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για ορισμένες κατηγορίες που εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει. Δηλαδή, παιδιά, σχολεία. Οι δικές τους θρησκευτικές, ας πούμε, τα δικά τους θρησκευτικά δικαιώματα. Μονιμότερη κατοικία και υγιεινής, ας πούμε, καθημερινότητα που λέμε. Υπάρχει, γιατί είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, θα ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Ναι. Τι κάνουμε τα παιδιά. Υπάρχει με την έννοια το ότι διαμορφώνεται. Τώρα που είμαστε πιο ήσυχα, διαμορφώνουμε το Σεπτέμβριο. Και έχουμε έναν αριθμό, μια και λέμε για τα παιδιά, ναι. Πόσα είναι τα ασυνόδευτα. Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Τα ασυνόδευτα είναι ένας καημός μεγάλος και έχουμε ευθύνη εμείς. Πέρα από τις ευθύνες των άλλων, είναι ίσως το μοναδικό ζήτημα που εμείς έχουμε μια μεγάλη ευθύνη εκεί. Και εγώ βαρύνομαι και προσωπικά γι' αυτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Ετοιμάζουμε πρόγραμμα. Σας είπα πριν, εγκατάσταση, ναι. Μοιράζονται ίσα σε ανθρώπινους χώρους. Μάλιστα. Δεν εννοώ πολυτέλειες, εννοώ ο Ελαιώνας. Είναι ένας πολύ αξιοπρεπής χώρος. Μικρές ομάδες, σε πόλεις των 10.000, όχι παραπάνω από 1.000, οι οποίοι θα μοιραστούν σε κάμπ σαν τον Ελαιώνα ή σε διαμερίσματα, να τα σπάσουμε όσο μπορούμε. Ετοιμάζουμε με το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα, όπου τα παιδιά θα παντρέψουμε όλους τους τρόπους που γίνονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, μαθήματα μέσα στα κάμπ. Ναι. Μαθήματα στα σχολεία μας όταν τελειώσουν τα σχολεία, τα απογεύματα. Mm-hmm. Κάποια παιδιά θα πάνε και στα σχολεία κανονικά. Ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς δεν επιθυμούν την ένταξή τους. Ναι. Πάντα ελπίζουν ότι θα φύγουν. Εμείς θα προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε. Μάλιστα. Στα θρησκευτικά τους καθήκοντα θέλω να σας πω ότι με πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό είναι και επιτυχία πολιτισμική αλλά και επιτυχία διοικητική, τους βοηθήσαμε να μπουν στο Ραμαζάν. Φτιάξαμε τους χώρους τους, φτιάξαμε τη τροφή τους και είδατε ότι μια πολύ σημαντική περίοδος που θα μπορούσε να είναι περίοδος τριβών, έντες, έγινε μια περίοδος εξομάλυσης της κατάστασης για τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα με τα ασυνόδευτα ανήλικα. Τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι περίπου 1.000. Περίπου 1.000. 1.000 πλάς. Τι κάνουμε με αυτά. Έχουμε θέσεις περίπου για τα 600. Χρειαζόμαστε και άλλες θέσεις. Έχουμε μία καθυστέρηση. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εμάς η καθυστέρηση. Πνιγήκαμε στο να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα έχουμε δημιουργήσει δομές και για αυτά μαζί με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και της μη κυβερνητικής. Κάνουμε όμως και μία πρόταση που είναι ενδιαφέρουσα. Ναι. Προτείνουμε στην Ευρώπη, η Ευρώπη κάνει μετεγκατάσταση μόνο στα παιδιά των Συρίων. Εμείς διαμορφώσαμε μία πρόταση και την υποβάλαμε στη Κομισιόν εχθές, που λέει ότι θα πρέπει τα παιδιά κάτω των 10 ετών. Γιατί ένα παιδάκι κάτω των 10 ετών δεν είναι μήτε Αφγανός, μήτε Σύριος, μήτε τίποτα. Είναι παιδάκι. Έτσι. Να μπουν μέσα στη μετεγκατάσταση. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε με αυτά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Εσείς που κάνετε αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν κάποιους άλλους σχεδιασμούς ή προτάσεις, θα το πω έτσι, για την αποχώρησή σας. Όπως ο κύριος Καμένος, που πρότεινε να φύγετε από αυτή τη θέση, γιατί δεν κάνετε. Και νομίζω μεταξύ και άλλου προσώπου, αλλά είπε, φίλης μου Ζάλας έξω, λέει, εκτός κυβέρνησης. Να ησυχάσουμε. Νομίζω, κύριε οικονόμου, ότι αυτό το πράγμα που συνέβη σε εσάς έμεινε βαθύτερος καημός από μένα. Μου το βάζετε κάθε φορά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ το βάζω πολιτικά, ναι, για να βάζω καμία είδηση. Και εγώ το λέω λίγο να το διασκεδάσουμε. Εγώ συνεργάζομαι αρμονικά με την κυβέρνηση, με τις δυσκολίες που συνεργάζονται οι κυβερνήσεις. Η ειδωμένη υπήρξε ένα σημάδι λαμπρής συνεργασία. Θέλετε να μείνετε, κύριε Υπουργέ, εσείς. Αφήστε τι λέει ο κύριος Καμένος. Μπορεί να λέει και να ξελέει αύριο. Δεν έχει σημασία. Θέλετε να μείνετε. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά που μου ανετέθη. Εάν εννοείται αν θέλω να κάνω πολιτική καριέρα ή οτιδήποτε, όχι. Εάν εννοείται αν θέλω να συνεχίσω το προσφυγικό μέχρι ένα σημείο, το προσφυγικό θα πάει 10 χρόνια, ναι. Με τιμήσανε με μία δουλειά. Προσπαθώ να τιμήσω και τον λαό μας και αυτούς που με τιμήσανε. Αλλά το έχω ξαναπεί.
Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, όλα έχουν ένα τέλος. Εγώ το ρώτησα και αν σας ενόχλησε κιόλας από αυτή την άποψη. Όταν ένας κυβερνητικός εταίρος λέει να φύγει αυτός, δεν μπορεί ανθρώπινα να μην σε ενοχλήσει. Να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας πω κι εγώ ότι τι χαρά που πήρα που έγινε αυτό το πράγμα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που αν ασχολείσαι με το πρόβλημα, ξεχνάς τα άλλα τα οποία περνάνε. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ.